Στην καρδιά του χειμώνα, δύο γυναίκε ξεσπιτώθηκαν στη νέα φυγαλία ηλία μετά από πυρκαγιά που κατέστρεψε τα πέτρινα σπίτια του το πρωί τη Τετάρτη. Η φωτιά ξεκίνησε από το ένα σπίτι και επεκτάθηκε στο δεύτερο με τα αίτια που την προκάλεσαν να παραμένουν αδιευκρίνιστα. Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τι 8 το πρωί και γρήγορα πήρε διαστάσει. Αν και κινητοποιήθηκαν γρήγορα οι εθελοντέ περιοχή και η πυροσβεστική υπηρεσία, δεν κατέστη δυνατό να σβήσουν οι φλόγε. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε από το ένα σπίτι στο άλλο, καθώ τα χώριζε μία μεσοτυχία με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερό. Οι κάτοικοι κατάφεραν μόλι ξέσπασε η πυρκαγιά να βγάλουν από το ένα σπίτι την 90χρονη κάτοικο, ενώ στο δεύτερο η 50χρονη που διέμενε εκεί είχε φύγει λίγο νωρίτερα με το κτέλ για την πόλη του πύργου. Στο σημείο έφτασαν ισχυρέ δυνάμει τη πυροσβεστική υπηρεσία από την Κρέστανα και τον πύργο, ενώ κινητοποιήθηκαν εθελοντικέ ομάδε και η πολιτική προστασία του Δήμου Ζαχάρο μαζί και ο δήμαρχο τη περιοχή Νίκο Φάμελο. Κάτοικοι και τοπικοί φορεί εξέφρασαν τη συμπάθειά του στι δύο γυναίκε που έμεναν και ανέφεραν πω θα βοηθήσουν όλοι για να δημιουργηθεί ένα νέο σπίτι για αυτέ. Για το περιστατικό, διενεργεί προανάκριση το ανακριτικό τμήμα τη πυροσβεστική υπηρεσία ενώ θα εξετάσει τα δύο σπίτια και πραγματογνώμονα, προκειμένου να αποσαφινιστούν τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.